Σωστά. Καλή σας ημέρα. Πράγματι, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, την Τετάρτη λίγο πριν από την καθαρά Δευτέρα, θα ξεκινήσει το καλάθι του νοικοκυριού, το Ξαρακουστιανό, αλλά και η επέκταση του υπάρχοντος καλαθιού του νοικοκυριού με επιπλέον κατηγορίες. Οπότε συνολικά θα έχουμε 60 κατηγορίες στο βασικό καλάθι του νοικοκυριού και 3 επιπλέον κατηγορίες για το Ξαρακουστιανό καλάθι, το οποίο προφανώς θα διαρκέσει μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Τώρα, ενώ εσείς προσπαθείτε, κάνετε μια προσπάθεια, έχει πει και ο Υπουργός ότι το καλάθι του νοικοκυριού προφανώς δεν είναι η λύση, δεν είναι πανάκια, δεν μπορεί να ανακουφίσει στον επιθυμητό βαθμό τους καταναλωτές. Κάντε μια προσπάθεια. Που αφορά κυρίως τα τρόφιμα. Αλλά κάποιοι συνεχίζουν το βιολί τους. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι τιμές εκτροχιάζονται. Βλέπουμε δηλαδή τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι στο 15% ενώ ο γενικός πληθωρισμός είναι 7%. Σωστά. Αυτό τώρα πώς γίνεται. Δηλαδή, πώς γίνεται διαρκώς το τελευταίο διάστημα να μειώνει το πληθωρισμός ο γενικός, αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα να αυξάνεται. Είναι θέμα ότι δεν γίνονται έλεγχοι, δεν τηρούν κάποιοι τους κανόνες του παιχνιδιού. Ας ξεκινήσουμε το αν γίνονται έλεγχοι ή όχι και πόσο σημασία έχει αυτό για την διαφορά πληθωρισμού, του βασικού πληθωρισμού με τον πληθωρισμό τροφίμων. Να πω ότι η ίδια ακριβώς εικόνα που έχουμε στη χώρα μας υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για παράδειγμα, η Ισπανία, που έτσι ένα μοντέλο το οποίο παράλληλα το συγκρίνουμε πολλές φορές με το δικό μας οικονομικό μοντέλο, έχει στη μία αυτή πληθωρισμό 5,2%, δύο μονάδες μικρότερα από το δικό μας γενικό πληθωρισμό, αλλά ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στο 16%. Αυτό δείχνει ότι γενικότερα σε όλη την Ευρώπη υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, επειδή ακριβώς οι τιμές ενέργειας μειώνονται, αλλά τα αποθέματα τα οποία έχουν στα ράφια τους, στα σούπερ μάρκετ, αλλά και όλες οι αλυσίδες τροφίμων, είναι ακόμα ακριβά υπό την έννοια ότι έχουν κατασκευαστεί, έχουν παραχθεί σε περιόδους που η ενέργεια ήταν πολύ ακριβότερη. Σωστά. Όταν θα αρχίσουν να ανανεώνονται τα αποθέματα αυτά, τότε σιγά σιγά θα βλέπουμε κάποια αποκλιμάκωση των τιμών. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε πάρα πολλοί άνθρωποι που εκπροσωπούν τους καταναλωτές, ότι ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει στις τιμές. Διότι αυτό είναι το παράπονο του. Σου λέει ότι ναι, μεν στην κρίση λες, άντε θα βάλω πλάτη, θα κάνω υπομονή όταν ανεβαίνουν τα γαλακτοκομικά 25% σε ένα χρόνο. Αλλά περιμένω όταν θα πέσει λοιπόν το κόστος του ρεύματος, της ενέργειας, το οποίο έχει πέσει εδώ και 2-3 μήνες, έχει πλέον ιστορικά χαμηλά. Να το δει αμέσως. Ο καταναλωτής να το δει αμέσως και σίγουρα, κύριε Αναγνωστόπουλε, δεν μπορεί να περιμένει αυτό. Εγώ καταλαβαίνω οικονομικά πώς το λέτε και ενδεχομένως και οι δείκτες αυτό να λένε, αλλά αντιλαμβάνεστε και τα μηνύματα που παίρνουμε εμείς είναι ότι γιατί κάθε φορά που πάνε στο σούπερ μάρκετ πραγματικά τρέμουν. Θα δουν σίγουρα ένα προϊόν, 2-3 να έχουν αυξηθεί, να έχουν πάρει την ανιούς. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι εξωγενώς επιβεβλημένο και οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι προφανής, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχει δημιουργήσει μια πολύ σημαντικά προβλήματα στην διαχείριση της διατροφικής αλυσίδας και εδώ της εμπορικής διατροφικής αλυσίδας. Από την άλλη πλευρά, δυστυχώς υπάρχει και ο λεγόμενος πληθωρισμός ζήτησης, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός σε όλο τον κόσμο. Και δυστυχώς τα μόνα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση είναι προφανώς να σταματήσει ο πόλεμος, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να έρχεται πολύ σύντομα. Όπως επίσης είναι και η νομισματική πολιτική που ακολουθούν οι κεντρικές τράπεζες και της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι έλεγχοι που είπε και ο Θοδωρής και λέγαμε και στο διάλειμμα, τους οποίους και κάνετε, γιατί ήταν και ένα από τα ερωτήματα τα οποία σας έθεσε, αλλά και η επιβολή προστήμων σε διάφορες είτε αλυσίδες σούπερ μάρκετ είτε εν πάση περιπτώσει σε μεγάλες επιχειρήσεις που αφορούν στο τρόφιμο, θεωρείτε ότι βοηθάνε σε αυτή τη διαδικασία και έρχονται περισσότερο κοντά οι καταναλωτές σε αυτό που λέμε, το να μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια? Κάντε την ερώτηση να απαντήσετε, να φέρουμε στην παρέα μας να καλωσορίσουμε. Δεν είναι, όχι, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τον έχουμε στη συνέχεια. Okay. Θα μπορέσουμε να τον έχουμε στη συνέχεια. Σωστό λοιπόν, απαντάτε. Ωραία, πολύ σύντομα λοιπόν. Ο έλεγχος αυτό που εξυπηρετεί είναι πρωτίστως να μην πληρώνει ο καταναλωτής κάτι περισσότερο από αυτό που θα πλήρωνε εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι έλεγχοι. Άρα να περιορίσει το κομμάτι της χοκέρδης όπου υπάρχει και όπου ευθύνεται για την ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Αλλά επίσης και να υποχρεώσει τις επιχειρήσεις οι οποίες όταν αρχίζουν να πέφτουν οι τιμές να κατεβάσουν γρήγορα τις τιμές και να μην αργήσουν να τις κατεβάσουν. Αυτό το είδαμε πολύ έντονα στην περιοχή των καυσίμων, όπου είδατε ότι είχαμε μια απότομη μείωση των τιμών και είδατε ότι και στα πρατήρια βενζίνης για πρώτη φορά, ενδεχομένως και στην ελληνική ιστορία, η αποκλιμάκωση αυτή ήταν σχετικά γρηγορότερη από άλλες φορές. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι ακριβώς επειδή ο έλεγχος είναι πολύ εντατικός και μάλιστα δυστυχώς το λέω ότι ακόμα και με αυτό το επίπεδο ελέγχου το οποίο έχουμε πετύχει σήμερα, εντοπίζουμε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους σε πρατήρια βενζίνης. Όχι πολλές, αλλά υπήρχαν ενδεικτικά ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν αυτή τη δουλειά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ουσιαστικά ο έλεγχος που κάνουμε υποχρεώνει και τον ανταγωνισμό να κατέβει πολύ γρηγορότερα και να προσαρμοστεί στις νέες διεθνείς τιμές. Αυτό λοιπόν είναι προς όφελος κατάλληλο. Έχει μπει στην παρέα μας στο τραπέζι της συζήτησης και ο κύριος Νίκος Τσεμπερλίδης, πρόεδρος Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών.
Κύριε Τσεμπερλίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γενή, καλημέρα κυρία Λαμπαντζή και καλημέρα μου και στον κύριο Αναγνωστόπουλο. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο σε εσάς, ώστε να απευθύνετε κάποια ερώτηση έτσι, στον Γενικό Γραμματέα, μιας και έχετε κι εσείς μια πιο σαφή εικόνα, συγκεντρώνοντας τα παράπονα, τα προβλήματα και τις ανάγκες των καταναλωτών. Με τον κύριο Αναγνωστόπουλο τα λέμε συχνά. Καλό λοιπόν, είναι αυτό. Το παράπονο μας μέχρι χθες ήταν ότι πέφτουνε πρόστιμα, αλλά η ακρίβεια έχει πάρει την ανηφόρα, αλλά δεν ανακοινώνται ονόματα. Τώρα που ανακοινώθηκαν τα ονόματα θα δοκιμάσουμε και τη δικιά μας παρέμβαση στην, εναντίον της εσχροκέρδειας. Γιατί το ΚΕΠΚΑ είναι το πρώτο που μίλησε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση της ακρίβειας με την εσχροκέρδεια, γιατί ο επιχειρησμός δεν είναι το σύνολο που μπορεί να βασίζεται σε πραγματικά κοστολογικά στοιχεία, αλλά ένα κομμάτι οφείλεται στην εσχροκέρδεια. Μια διαδικασία που έχει να κάνει με τη λειτουργία της αγοράς. Ο λύκος είναι αναμπούλα, χαίρεται που λένε. Τι παρέμβαση, αυτό πρόεδρε, δεν το λέω. Τι παρέμβαση, δεν το λέω. Δεν σας άκουσα. Ετοιμάζετε κάποια παρέμβαση, είπατε. Βεβαίως. Η παρέμβαση ήδη έχει κοινοποιηθεί στις άλλες ενώσεις καταναλωτών και από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε ένα μποϊκοτάζ απέναντι στις 4 εταιρείες, το οποίο θα είναι κατανεμμένο με την ζημιά που έχουν κάνει στον καταναλωτή σε σχέση με τα αποτελέσματα της τιμωρίας που επέβαλε η Γενική Γραμματεία, η Δημαία και το Υπουργείο. Δηλαδή η εταιρεία που έφαγε το μεγαλύτερο πρόστιμο, Βασιλόπουλος, θα την μποϊκοτάρουμε για τα 23 προϊόντα, 23 εργάσιμες μέρες. Για αυτή που έχει μία μέρα θα την επιβάλλουμε ένα μποϊκοτάζ για δύο μέρες, γιατί συνελήφθη ξανά για το ίδιο πρόβλημα. Δεν το ξέραμε, τώρα το μαθαίνουμε από την ανακοίνωση του Υπουργείου. Άρα εσείς κάνετε κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις. Το ζήτημα, δεν ολοκλήρωσα όμως το ζήτημα της εσχροκέρδειας σε σχέση με την πραγματικότητα και αυτό που ανέφερε και ο κύριος Αναγνωστόπουλος στην καθυστέρηση της μεταφοράς χαμηλότερων τιμών στη Λιανική λόγω του ότι έπρεπε στη ενέργεια. Θα θυμάστε όλοι ότι έχουμε περάσει πάρα πολύ καιρό που οι τιμές του ρεύματος έχουν πέσει, όχι μιλάω για την τελική τιμή, αλλά για την τιμή που πλήρουν ο καταναλωτής και οι μικρές επιχειρήσεις, γιατί υπήρχε επιδότηση. Λοιπόν, αυτή η επιδότηση είχαν χαμηλώσει οι τιμές του ρεύματος. Μετέφερε κανένας την τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας σε αυτή την τιμή, όχι. Αλλά σταμάτησαν πλέον να επικαλούνται την υψηλή τιμή ενέργειας. Αυτό για την ιστορία της εσχροκέρδειας και για τις μεγάλες εταιρείες που δεν είναι τόσο μεγάλη επιδότηση, το ζήσαμε από τα πρώτα βήματα. Θα θυμίσω ότι τον Οκτώβριο του 2021 είχαμε τον πληθωρισμό γύρω στο 3,5%. Ξεκίνησε τον έκτο μήνα με 1%. Εκείνη την εποχή οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, θα αναφέρω δύο παραδείγματα, το ελαιόλαδο το αυξήσαν 25%. Το λάδι ακόμα, η ελιά και οι καινούργιες προμήθειες ήταν στα δέντρα. Δεν ήταν καινούργιες τιμές παραγωγού είτε κάποια νέα προμήθεια. Τα είχαν στις αποθήκες τους. Άρα έδειχνε την τάση να εκμεταλλευτούν αυτήν την αύξηση της τιμών της ενέργειας, της μεγάλης ζήτησης που υπήρχε λόγω του ότι βγαίναμε από την πανδημία, αλλά να αξιοποιήσουν αυτή την ιστορία για να κερδίσουν. Ποιες εταιρείες, οι εταιρείες που δεν κλείσαν ούτε μία μέρα τον καιρό της πανδημίας. Ήταν ο μόνος χώρος που πηγαίναμε όλοι μας. Και αυτό φαίνεται και από τα κέρδη τους και από τους τζίρους που κάνανε. Η ίδια ιστορία θα φανεί και στο τέλος των κερδών όταν θα κλείσουν τα οικονομικά του στοιχεία και φέτο ακόμα. Σε ποια προϊόντα έχετε δει το τελευταίο διάστημα νέες επιβαρύνσεις, κλιμάκωση των τιμών? Κοιτάξτε, αν συζητάτε με τους ανθρώπους της αγοράς, αν βλέπετε όταν πηγαίνετε να ψωνείτε τις τιμές, η διαφοροποίηση είναι σχεδόν καθημερινή. Το ομολογούν στα αυτιά μας οι εργαζόμενοι που είναι αναγκασμένοι να αλλάζουν τις τιμές σχεδόν σε καθημερινή βάση, σε διαφορετικές αλυσίδες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η αλλαγή των τιμών, η οποία μπορεί να μην μπορεί να την παρακολουθήσει εύκολα ο καταναλωτής που δεν σημειώνει, έτσι, γιατί παίχθηκε και το κόλπο με τις μικρότερες τιμές, και είναι προς τιμή του Υπουργείου ότι η νομοθεσία που φέραμε από παλιότερα λόγω Ευρώπης, πρόεδρε, αν μπορούμε. Λόγω τιμή μονάδος,
αυξάνουν τη γραμματοσειρά στο ίδιο μέγεθος για να μπορούμε να την παρακολουθούμε. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια, γιατί έτσι θα μπορούμε να κάνουμε πιο συγκρίσεις πιο εύκολα. Ωραία. Αυτές τις τιμές δεν χρειάζεται να πω ποιες είναι. Μπορείτε να δείτε πανεύκολα από την πιο έμπιστη πηγή που είναι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Υπάρχουν οι οποία μαρτυρά... Μέχρι είπαμε. 25-28%. Σωστό, είπαμε για τα χαλακτοκομικά 25%. Λοιπόν, γενικά και μια τελευταία κουβέντα από εσάς. Πρώτον, εάν τέτοιες παρεμβάσεις θεωρείτε ότι βοηθούν ώστε να. Όπως τον μποϊκοτάζ. Όπως τον μποϊκοτάζ, το οποίο ανακοίνωσε τώρα μόλις ο πρόεδρος, βοηθούν ώστε να αποκατασταθεί λίγο η τάξη στην αγορά. Το ένα, και να το σχολιάσω η απάντησή σας σε αυτά τα οποία είπε για να κλείσουμε μέσα. Να εξηγήσω ότι πρωτίστως αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Τσεμπερλίδης, ότι δεν έχουν, η μεταφορά των χαμηλότερων τιμών ενέργειας δεν έχει περάσει στην αγορά. Στην πραγματικότητα η βιομηχανία δεν επιδοτήθηκε ενεργειακά. Επιδοτήθηκαν μόνο οι μικρές επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. Άρα η βιομηχανία έχει πάρει το πλήρες κόστος της ενέργειας. Και αυτό είναι που βλέπουμε σήμερα στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι το μποϊκοτάζ είναι πάντοτε αποτελεσματικό όταν ο λόγος για τον οποίο έχουμε αύξηση των τιμών είναι πρωτίστως οι εσχροκερδείς πρακτικές ή οι πρακτικές καρτέλ. Η ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτή τη βάση. Η εσχροκέρδη είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Για να καταλάβει κανείς τι εννοώ, ακόμα και η αλυσίδα, η οποία δέχτηκε ένα πολύ ψηλό πρόστιμο χτες, προχτές ουσιαστικά, και ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αν προσέξει κανείς τι έχει κάνει μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού, θα δει ότι τα προϊόντα τα οποία έχει προτείνει, σε ποσοστό περίπου 85% έχουν ίδια τιμή, είναι τα ίδια προϊόντα 3,5 μήνες, έχουν ίδια σταθερή τιμή ή πολύ χαμηλότερη τιμή. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, θα πω ενδεικτικά κάποια αγαθά, όπως το ηλιέλαιο, το οποίο από 3,15 που το πουλούσε συγκεκριμένη αλυσίδα το λίτρο, έχει πέσει σήμερα στο 1,99. Αυτές είναι συγκλονιστικές μειώσεις σε μια περίοδο αυξημένου πληθωρισμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παρότι μιλούμε για κερδοσκοπία, οι αλυσίδες, γενικώς οι πολύ μεγάλες αλυσίδες, δεν βγάζουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Βγάζουν χρήματα μέσα από την αύξηση των πωλήσεών τους και την πώληση μεγάλων ποσοτήτων στους καταναλωτές. Οι μικροαπατεωνιές, ας το πούμε έτσι, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μεγάλες επιχειρήσεις βγάζουν χρήματα. Ωστόσο, γιατί είναι κρίσιμος ο έλεγχος? Διότι ακόμα και στην περίπτωση της άλλης αλυσίδας που είχε μόνο ένα κωδικό, σε ένα κωδικό πρόβλημα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει πλέον η αγορά ότι αυτό που γράφει το κράτος στην νομοθεσία μπορεί να το εφαρμόσει στο πεδίο. Αυτό δεν ήταν αυτονόητο στο παρελθόν, υπό την έννοια ότι πολλές φορές οι νόμοι έγραφαν πράγματα, προστάτευαν στη θεωρία τον καταναλωτή, στην πράξη όμως ο ελεκτικός μηχανισμός αδυνατούσε να τα εφαρμόσει.